Όλα τα φαινόμενα της ζωής μας προσπαθούμε συνήθως να τα ερμηνεύσουμε και συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας άλλες φορές ευχάριστα, άλλες φορές δυσάρεστα. Και όταν συμβαίνουν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Αν δεν είχαμε το Θεό βέβαια, δεν θα υπήρχε και τίποτα να καταλάβουμε. Τα γεγονότα θα τα θεωρούσαμε όλα τυχαία και αυθαίρετα. Επειδή όμως πιστεύουμε στον Θεό, σκεφτόμαστε διαφορετικά. Πιστεύουμε ότι πρέπει από τη ζωή μας να βγαίνει ένα νόημα. Και ότι ακόμα και αν κάτι αρνητικό μας συμβαίνει, θα πρέπει να βγει κάποιο θετικό νόημα. Και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε κάποια κείμενα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και θα ήθελα να δούμε σήμερα άλλο ένα. Είναι μια γνωστή περικοπή, η οποία μας διδάσκει πολλά για το πώς λειτουργεί ο Χριστός στη ζωή μας σε σχέση με τα γεγονότα της ζωής μας, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, κυρίως τα δυσάρεστα. Θέλω να δούμε σήμερα λοιπόν ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιωάννη. Και διαβάζω από τα πρώτα τρία εδάφια. «Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Είδε Μαρία ήτο η αλείψασα των Κύριων με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν λοιπόν αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς, ασθενεί». Δείτε λοιπόν το πρόβλημα. Η ασθένεια που επισκέπτεται μια οικογένεια που αγαπάει τον Χριστό. Η ασθένεια που επισκέπτεται μια οικογένεια που αγαπάει τον Χριστό. Η Μαρία λέει είναι αυτή που είχε αλείψει τα πόδια του Χριστού με μύρο και τα είχε σπογγίσει. Είναι γνωστή εκείνη η άλλη ιστορία και συγκινητική, μια ιστορία που έδειχνε, φανέρωνε την αγάπη της για τον Χριστό. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά του πράγματος. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει αγάπη από την οικογένεια προς τον Χριστό, υπάρχει και η αγάπη του Χριστού προς την οικογένεια και προς τον ασθενή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ασθενής είναι ο Λάζαρος και είναι ένας μαθητής του Χριστού, τον οποίο ο Χριστός αγαπούσε. Και εδώ φίλοι μου, εδώ θέλω να καταλάβω ότι ξεκινούν κάποια πολύ ανεξήγητα πράγματα. Σε όλη αυτή την περικοπή θα δείτε παράδοξα στη σχέση μας με τον Χριστό. Σε οποιαδήποτε άλλη σχέση, τα πράγματα όλα ξεκινούν με τη συμβατική λογική. Ασθενεί ο φίλος σου, αυτός που αγαπάς. Τι κάνεις όταν ασθενεί ο φίλος σου που τον αγαπάς? Κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να πας να βοηθήσεις το φίλο σου που τον αγαπάς. Κάνεις ό,τι μπορείς. Αν μπορείς να κάνεις κάποια εξυπηρέτηση για αυτόν, θα τρέξεις, θα πας να την κάνεις την εξυπηρέτηση αυτή. Αν είσαι γιατρός και είσαι φίλος του, θα κάνεις ό,τι μπορείς για να τον θεραπεύσεις, γιατί τον αγαπάς, είσαι φίλος του. Και ο Λάζαρος λέει ήταν αγαπητός του Ιησού. Μόνο που ο Ιησούς δεν είναι οποιοδήποτε άνθρωπος. Αγαπάει τους φίλους του, ναι, αλλά δεν είναι ο οποιοδήποτε άνθρωπος. Είναι ο Υιός του Θεού. Άρα πολλά περνάνε από τα χέρια του Χριστού. Και αυτό φαίνεται από τις διάφορες θεραπείες που ήδη είχε κάνει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θεράπευσε έναν άσχετο παραλυτικό που δεν τον είχε ξαναδεί στη ζωή του. Θεράπευσε έναν άσχετο εγκαινετής τυφλό που δεν τον είχε ξαναδεί στη ζωή του. Πόσο μάλλον λοιπόν θα ενδιαφερθεί για τον φίλο του που τον αγαπάει. Διαβάζουμε στο εδάφιο 4 λοιπόν. «Και ακούσας ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, δια να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Εδώ έχουμε την πρώτη ερμηνεία της ασθένειας του Λαζάρου. Η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά προς δόξα Θεού. Για να δούμε λοιπόν αν καταλαβαίνουμε όλοι ελληνικά εδώ μέσα, αδελφοί. Να δούμε αν καταλαβαίνουμε όλοι ελληνικά. Η ασθένεια λέει δεν είναι προς θάνατον. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Ότι ο Ιησούς εκτιμά ότι ο Λάζαρος δεν θα πεθάνει. Εμείς μπορεί να μιλάμε για μια θανατηφόρο νόσο, αλλά ο Χριστός υπενίσθε ότι αυτή η νόσος δεν είναι θανατηφόρος. Θα δείτε σε όλη την περικοπή ότι ο Χριστός μας μιλάει, αλλά εμείς ακούμε από τον δικό μας κόσμο και από τη δική μας σειρά αντιλήψεων.
οι οποίες δεν μπορούν να συλλάβουν τις αντιλήψεις του Χριστού. Δείτε λοιπόν την αντίθεση που κάνει εδώ ο Χριστός. Δεν είναι, λέει, η αρρώστια αυτή, η ασθένεια αυτή προς θάνατο, αλλά είναι προς δόξα Θεού. Είναι για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού μέσω αυτής της ασθένειας. Τι μας είπε τώρα λοιπόν? Μας είπε ότι η δόξα του Χριστού είναι πάνω απ' όλα. Είναι το ερμηνευτικό κριτήριο για όλα. Με άλλα λόγια, το κριτήριο δεν είναι αν θα μου βγει η ζωή έτσι ή αλλιώς, όπως εγώ την οραματίστηκα για τον εαυτό μου και όπως την ήθελα. Το ανώτατο κριτήριο για τα πάντα, για όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, το ανώτατο κριτήριο είναι ένα, είναι η δόξα του Θεού. Να δοξαστεί ο Θεός πολυπίκυλα μέσα από τους ανθρώπους του. Και βέβαια δεν νομίζω να βλέπετε συχνά τις λέξεις ασθένεια και δόξα παρείτσα, δίπλα-δίπλα. Ασθένεια και δόξα. Δεν είναι φιλενάδες αυτές οι λέξεις. Όπου είναι η μία, αποφεύγει να είναι η άλλη. Αλλά ο Χριστός εδώ τις παντρεύει και λέει ότι η μία συνδέεται με την άλλη. Εξάλλου αργότερα, αν διαβάσει κανείς το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ανακαλύπτει ότι η στιγμή του Σταυρού του Χριστού είναι η στιγμή του μεγάλου δοξασμού του Χριστού. Αλλά ας δούμε τι θα συμβεί. Γιατί για άλλη μια φορά θα δούμε ότι το να πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει να πιστεύεις τα παράδοξα του Χριστού. Κοιτάξτε λοιπόν το εδάφιο 5. Ηγάπα δε ο Ιησούς τη Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρο. Το κείμενο λέει και πάλι ότι ο Ιησούς αγαπούσε όχι μόνο τον Λάζαρο, αλλά και τη Μάρθα και τη Μαρία. Αγάπη για όλη την οικογένεια. Και είπαμε, αν αγαπάς, κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για τον άλλον. Τι θα κάνει λοιπόν ο Χριστός αφού τους αγαπάει? Εδάφιο 6. Καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε 2 ημέρες εν το τόπο όπου ήτο. Αγαπούσε ο Χριστός και επειδή αγαπούσε λοιπόν, άκουσε ότι ο Λάζαρος ασθενεί και έκατσε 2 μέρες εκεί που ήταν. Εδώ έχουμε την παράδοξη λογική του Χριστού. Την λογική των δικών του σχεδίων. Αν αγαπάς, είπαμε, κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου, με τις δυνάμεις που έχεις. Αλλά ο Χριστός που θεράπευσε τόσους πολλούς, τόσους άλλους, κάθεται εκεί που είναι και δεν σπεύδει για βοήθεια την ώρα που τον καλούν. Είναι σαν να έχεις προσωπικό, κολλητό σου φίλο, ας πούμε, τον διευθυντή των ασθενοφόρων. Και να συμβαίνει κάτι και να τον παίρνεις τηλέφωνο, θέλουμε γρήγορα ένα ασθενοφόρο. Και λέει, εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ, και κλείνει το τηλέφωνο και λέει στους άλλους, σε 2 μέρες στείλτε το ασθενοφόρο. Είναι εντελώς έξω από τα δεδομένα που γνωρίζουμε αυτό που κάνει ο Χριστός. Προσέξτε, δεν είναι ότι έπρεπε να κάνει κάποιαν άλλη επίγουσα αποστολή. Όχι, λέει, απλά έκατσε εκεί που ήταν. Έκατσε εκεί που ήταν. Είναι εντελώς έξω από κάθε λειτουργία και κατανόηση του χρόνου που γνωρίζουμε. Πώς με αγαπάς, πώς λες ότι με αγαπάς και δεν έρχεσαι αμέσως να λύσεις το πρόβλημά μου? Τι είδους αγάπη είναι αυτή? Εδώ βλέπετε ότι ο Χριστός δεν έχει την ίδια σχέση με τον χρόνο, αδελφοί, που έχουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε τους χτύπους του ρολογιού. Κοιτάμε να μπορέσουμε να βρεθούμε σε όλα μας τα ραντεβού, σε ένα πρόγραμμα ζωής κανονισμένο από εμάς και από τους οργανισμούς, τα σχολεία και τις φιλίες μας. Αλλά ο Χριστός εδώ, προσέξτε, δεν καθοδηγείται από το ρολόι. Δεν καθοδηγείται από τις καταστάσεις του κόσμου, όσο επίγουσες και αν φαίνονται. Ξέρετε, το πρόγραμμα του Χριστού δεν καθοδηγείται καν από τον φόβο του θανάτου. Δεν φοβάται ο Χριστός μην τον προλάβει ο θάνατος. Δεν φοβάται.
στο πρόγραμμα του Θεού και στο πρόγραμμα του Υιού του, του Χριστού, ο επερχόμενος θάνατος δεν είναι απειλή. Διότι ο θάνατος έχει ήδη νικηθεί. Αλλά συνεχίζει η περικοπή σε έναν άλλο παραλογισμό. Κοιτάξτε το εδάφιο 7. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς, «Ας υπάγομεν στην Ιουδαίαν πάλι». Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητές, «Ραβή, τώρα εζήτου να σε λιθοβολήσω στην Ιουδαίη και πάλι υπάγεις εκεί». Εδώ έχουμε λοιπόν και άλλο ένα θέμα. Η ζωή του Χριστού του ίδιου είναι υπό απειλή. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να τον λιθοβολήσουν και πηγαίνει σε αυτόν τον επικίνδυνο τόπο. Παραβιάζει λοιπόν κάθε λογική. Πριν λίγο λέει, έφυγες από εκεί. Διέφυγες από εκεί. Δραπέτευσες από εκεί. Και τώρα επιστρέφεις παρόλο τον κίνδυνο. Οι μαθητές παρακολουθούν τις κινήσεις του Χριστού λοιπόν με δέος. Αλλά βλέπετε και πάλι η απειλή του θανάτου σε καμία περίπτωση δεν καθορίζει το πρόγραμμα του Ιησού. Ο θάνατος δεν είναι απειλή για τον Χριστό. Εξάλλου ο Χριστός γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό είχε έρθει στη γη για να πεθάνει. Τι απαντά λοιπόν ο Ιησούς. Πώς εξηγεί ο Χριστός αυτόν τον παραλογισμό του. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. Απεκρίθη ο Ιησούς. Δεν είναι 12 ώρες της ημέρας, εάν της περιπατείνται η ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατείνται η νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Θα μπορούσε να γίνει πολλή ανάλυση στο χωρίο αυτό, αλλά εγώ θα να πω μόνο δύο λόγια επί της ουσίας. Το ζήτημα, λέει ο Χριστός, είναι το εξής. Το ζήτημα δεν είναι ποιος σε κυνηγάει, ή οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι με πέτρες στα χέρια. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα όταν περπατάς σε αυτή τη ζωή δεν είναι άμα περπατάς σε επικίνδυνα μέρη ή σε λιγότερο επικίνδυνα μέρη κατά τη δική σου εκτίμηση. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Όχι, το ζήτημα είναι αν περπατάς, λέει ο Χριστός, τη μέρα ή τη νύχτα. Δηλαδή, αν περπατάς μέσα στο φως ή αν περπατάς μέσα στο σκοτάδι. Και αυτό είναι το μόνο ζήτημα που έχει πραγματική σημασία για τη ζωή σου. Εξάλλου να σας θυμίσω την πρώτη περιγραφή του Ιησού Χριστού που ήταν ο Λόγος του Θεού. Στο κεφάλαιο 1, τι λέει για αυτόν. Σε αυτόν ήταν η ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Ο Χριστός δηλαδή ήταν ο Λόγος του Θεού μέσα στον οποίο ήταν η ζωή που ήταν το φως των ανθρώπων. Και άρα η ζωή εδώ περπατάει μέσα στο φως της ημέρας και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, γιατί ο θάνατος ποτέ δεν μπορεί να απειλήσει την ζωή. Και από την αναμέτρησή της με το θάνατο η ζωή θα βγει κερδισμένη. Γι' αυτό και επειδή ακριβώς ο Χριστός είναι η ζωή, δείτε τώρα πώς τα πράγματα στον κόσμο λαμβάνουν νέες ονομασίες. Διαβάζουμε στα εδάφια 11 έως 15 τα εξής. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς. Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη, αλλά υπάγωδε να εξυπνήσω αυτόν. Είπαν λοιπόν οι μαθητές αυτού, «Κύριε, αν εκοιμήθη, θέλει σωθεί». Αλλά ο Ιησούς είχε πει περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Παρησία, ο Λάζαρος απέθανε και χαίρονται για σας δι' να πιστεύσετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά συπάγομαι προς αυτόν». Θέλω να δείτε, αδελφοί, τη διαφορά ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τον κόσμο του Χριστού και τον δικό μας κόσμο. Ο Χριστός ήρθε από τον δικό του κόσμο στον δικό μας κόσμο για να μιλήσει τη δική μας γλώσσα. Αλλά τι γίνεται τώρα. Έρχεται στον δικό μας κόσμο και μας μιλάει με τρόπους που αντανακλούν τον δικό του κόσμο και λέει «Κοιμήθηκε ο Λάζαρος».
Και εκείνοι ακούνε τις λέξεις και κολλάνε στις λέξεις και ερμηνεύουν τις λέξεις βάσει των δεδομένων του δικού τους κόσμου. Ο Χριστός ήρθε να δώσει μαρτυρία για πράγματα αιώνια. Και τον Χριστό δεν τον καταλαβαίνεις αν είσαι εστιασμένος σε πράγματα προσωρινά και μόνο. Πρέπει λοιπόν το κείμενο να διευκρινίσει. Αυτοί νόμιζαν ότι μιλούσε για την κοίμηση του ύπνου. Και άρα θεωρούσαν ότι, α, ορίστε, υπάρχει κάποια ελπίδα. Ο Λάζαρος είναι ζωντανός. Και ο Χριστός πρέπει να τους εξηγήσει στη δική τους γλώσσα ότι ο Λάζαρος πέθανε. Με άλλα λόγια, σαν να τους λέει ο Χριστός, ακούστε κάτι, να σας κάνω μια μετάφραση. Γιατί την γλώσσα του ουρανού, τη γλώσσα της δικής μου βασιλείας, δεν την έχετε καταλάβει ακόμα. Στη δική σας γλώσσα, αυτό που συνέβη στο Λάζαρο, εσείς εδώ κάτω, το λέτε θάνατο. Το λέτε έτσι όμως, επειδή ακόμα ζείτε στο παρελθόν. Ζείτε ακόμα στην εποχή εκείνη την παλιά, την ξεπερασμένη, που ο θάνατος είχε κάποια δύναμη. Είχε κάποια σημασία. Αλλά εγώ ήδη ζω στην εποχή του μέλλοντος. Στην εποχή των εσχάτων ημερών. Στην εποχή της βασιλείας μου. Και εκεί η γλώσσα και όλα τα λεξικά έχουν ήδη διορθωθεί. Για να χωρέσουν τη νέα πραγματικότητα. Ο θάνατος έχει νικηθεί. Δεν είναι οριστικός χωρισμός ο θάνατος και άρα δεν διαφέρει από τον ύπνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα του νέου κόσμου. Αλλά ασφαλώς οι μαθητές ζουν ακόμα στον παλιό τον κόσμο. Στα εδάφια 16-19 διαβάζουμε για το πώς ο Χριστός πήγε στο σπίτι του Λαζάρου 4 μέρες μετά το θάνατό του. Και ύστερα ερχόμαστε στο εδάφιο 20 και διαβάζουμε. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς ήκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησε αυτόν. Η δε Μαρία εκάθητο εν το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησού, «Κύριε, εάν ίσω εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει». Πριν και τώρα ξέρω ότι όσα ζητήσει παρά του Θεού, θέλει σου δώσει ο Θεός, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς. «Ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί», λέγει προς αυτόν η Μάρθα, «εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί, εν τη αναστάσει, εν τη εσχάτη ημέρα». Ξέρετε, αυτή η τελευταία φράση προέρχεται από αυτή την ελπίδα που υπήρχε από την εποχή του Δανίλ, ότι την έσχατη ημέρα ο Θεός θα αναστήσει τους νεκρούς. Και αυτό προφητευόταν και όλοι το περίμεναν, την έσχατη ημέρα, στο τέλος. Όμως θέλω να δείτε αρχικά το παράπονο της Μάρθας. «Κύριε, αν ήσουν εδώ, αν ήσουν εδώ», σαν να υπονοείται ότι δεν ήσουν εδώ. Αλλά φίλοι μου, πείτε μου, δεν ήταν εκεί ο Ιησούς? Δεν ήταν εκεί? Γεωγραφικά όντως το σώμα του Χριστού δεν ήταν εκεί, διότι ο ενσαρκωμένος έπρεπε να περπατήσει όλα εκείνα τα χιλιόμετρα για να φτάσει εκεί και να είναι παρόν σωματικά εκεί. Αλλά δεν ήταν εκεί ο Ιησούς. Πείτε μου κάτι, δεν επαναλαμβάνει το κείμενο ξανά και ξανά ότι ο Ιησούς αγαπούσε τον Λάζαρο και την οικογένειά του? Με την αγάπη του δεν ήταν εκεί? Είχε πάψει να αγαπάει? Και ο Χριστός δεν ήταν που είπε ότι η ασθένεια αυτή είναι προς δόξα Θεού? Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το να πεθάνεις για τη δόξα του Θεού? Όταν ο Ιησούς άκουσε για την ασθένειά του και τόσο σκόπιμα αποφάσισε να μείνει εκεί που ήταν 2 μέρες, δεν ήταν μαζί με τον Λάζαρο? Δεν ενεργούσε βάσει θείου σχεδίου?
Και όταν ο Ιησούς ο ίδιος ανακοίνωσε στους μαθητές του ότι ο Λάζαρος είχε κοιμηθεί, πώς το γνώριζε ο Χριστός ότι είχε κοιμηθεί ο Λάζαρος, εάν με κάποιο τρόπο δεν ήταν εκεί? Πώς το γνώριζε? Και όταν ο Χριστός είπε στους μαθητές του στο εδάφιο 15 αυτή τη συγκλονιστική φράση: «Χαίρομαι για σας που δεν ήμουν εκεί για να πιστέψετε». Χαίρομαι για σας που δεν ήμουν εκεί. Δεν δείχνει αυτό ότι ακόμα και αυτός ο θάνατος του Λαζάρου βρισκόταν μέσα στο πλαίσιο ενός προσεκτικά συγκροτημένου θείου σχεδίου. Ενός σχεδίου τόσο καλά συγκροτημένου που ο Χριστός λέει: «Χαίρομαι που δεν ήμουν εκεί για να πιστέψετε. Χαίρομαι». Ακόμα και στην ώρα του θανάτου χαίρομαι, διότι ακόμα και μέσα από τον θάνατο θα βγει κάτι ακόμα σημαντικότερο. Θα πιστέψετε. Τι άραγε θα πιστέψουν? Το λέει το επόμενο χωρίο. Κοιτάξτε τα εδάφια 25 έως 27. Διαβάζουμε. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει σε μέ, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει προς αυτόν: «Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ερχόμενος εις τον κόσμο». Προσέξτε εδώ λοιπόν τι πρέπει να πιστέψουν όλοι. Να πιστέψουν αυτό που τα κάνει όλα διαφορετικά. Η Ανάσταση εδώ δεν προσδιορίζεται χρονικά μέσα στον χρόνο. Πότε θα γίνει? Εδώ ο Χριστός λέει ότι δεν είναι το ζήτημα. Θυμάστε τι είπε? «Ξέρω, ναι», λέει, «θα αναστηθεί την έσχατη μέρα». Και ο Χριστός λέει: «Σταμάτα να σκέφτεσαι χρονικά για το πότε θα γίνει αυτό. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Η Ανάσταση προσδιορίζεται χριστολογικά και όχι χρονικά. Ο Χριστός ο ίδιος είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να πάψεις να σκέφτεσαι για τους ζωντανούς και τους νεκρούς όπως σκεφτόσουν πριν. Πριν τι έλεγες? Κάπως έτσι το έλεγες: «Εμείς που έχουμε βιολογική ζωή, εμείς είμαστε οι ζωντανοί. Ενώ αυτοί που απεβίωσαν βιολογικά και τους κυδέψαμε, αυτοί είναι οι νεκροί». Ο Χριστός λέει: «Όχι, δεν είναι έτσι. Τώρα θα πρέπει να χωρίσεις όλους τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες, ζωντανούς και νεκρούς, διότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Άρα οι άνθρωποι χωρίζονται τώρα σε αυτούς που έχουν τον Χριστό και σε αυτούς που δεν έχουν τον Χριστό. Διότι όσοι έχουν τον Χριστό είναι ζωντανοί και όσοι δεν έχουν τον Χριστό, αυτοί είναι οι νεκροί». Θα μου πεις: «Ναι, αλλά κάποιοι όντως είναι βιολογικά νεκροί». Και η απάντηση του Χριστού είναι: «Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει». Δηλαδή η διάκριση παραμένει. Και νεκρός να είναι κάποιος, εφόσον πίστευε στον Χριστό, θα ζήσει. Άρα, ενώ βρίσκεται στον θάνατο τον βιολογικό, στην πραγματικότητα βρίσκεται μέσα στη ζωή. Άρα και πάλι η διάκριση παραμένει μία. Οι ζωντανοί δεν είναι αυτοί που περπατάνε γύρω σου, σε αντίθεση με τους νεκρούς που βρίσκονται στα νεκροταφεία. Όχι, οι νεκροί είναι αυτοί που δεν έχουν τον Χριστό, ακόμα κι αν είναι βιολογικά ζωντανοί. Και οι ζωντανοί είναι αυτοί που έχουν τον Χριστό, ακόμα κι αν δεν είναι προς το παρόν βιολογικά ζωντανοί. Διότι όποιος ζει και πιστεύει σε μένα, λέει ο Χριστός, δεν θα πεθάνει στον αιώνα. Έχει αιώνια ζωή. Πιστεύεις τον Χριστό,
Άρα έχει ζωή χωρίς πραγματικό θάνατο. Μόνο ύπνος για τους πιστούς. Και το μόνο ερώτημα για σένα και για μένα είναι ένα. Πιστεύεις τούτο? Η απλή απάντηση είναι ναι, Κύριε. Πιστεύω. Γνωρίζετε την περικοπή. Η Μάρθα έτρεξε να βρει τη Μαρία. Η Μαρία έτρεξε και αυτή και την ακολούθησαν όλοι οι άλλοι που ήταν στο σπίτι για να την παρηγορήσουν. Και βλέπετε ότι η παρουσία του Χριστού αλλάζει τον τόπο και τον τρόπο του θρήνου. Η Μαρία έρχεται στο Χριστό και επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια. Αν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο αδελφός μου. Και έρχεται ο Χριστός μπροστά σε αυτό το θέαμα του θρήνου των ανθρώπων. Στο θέαμα του κόσμου όπως είναι. Και κοιτάξτε τα έδαφια 33 ως 36. Ο δε Ιησούς, καθώς είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους ελθώντας μετ' αυτής Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξεν εν την ψυχή του, ψυχή αυτού και εταράχθη και είπε, «Πού εβάλετε αυτόν?» Λέγουσι προς αυτόν, «Κύριε, ελθέ και είδε». Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, «Είδε πόσον ηγάπα αυτόν». Το παράπονο πριν ήταν ότι ο Ιησούς δεν ήταν παρόν, αλλά νάτος, είναι εδώ παρόν με την ψυχή του, με τον αναστεναγμό του, με το ενδιαφέρον του, με τα δάκρυά του. Είναι παρόν, φίλοι μου, βλέπει την ταλαιπωρία του λαού του. Πριν λίγο διαβάσαμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Και ο Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο για να μας αποκαλύψει τι? Την καρδιά του Θεού που δεν τη βλέπουμε. Ο Υιός του Θεού λοιπόν, ο Θείος Λόγος που έγινε σάρκα για να μπορεί να βιώσει όλα όσα εμείς βιώνουμε μέσα στη σάρκα μας. Και ο ανσαρκωμένος Υιός του Θεού τι έκανε με αυτήν την σάρκα που έλαβε την ανθρώπινη? Δάκρυσε. Δάκρυσε. Τα δάκρυα αυτά, αδελφοί, δεν είναι απλά τα δάκρυα άλλου ενός ανθρώπου που δακρύζει. Αυτά τα δάκρυα φανερώνουν, αποκαλύπτουν την καρδιά του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα, δεν βλέπεις την καρδιά Του, αλλά ο Θεός εν Χριστώ μας φανέρωσε την καρδιά Του στα δάκρυα του Υιού Του. Ναι, είναι στο μνήμα δίπλα μας και συμμετέχει στον πόνο μας, φίλοι μου. Όπως θα έλεγε κάποιος, να δες πόσο πολύ τον αγαπούσε. Βέβαια υπήρχαν και εκείνοι που αμφέβελαν και έλεγαν λόγια αμφισβήτησης και που έλεγαν, μα αν μπορούσε, λέει, να ανοίξει τα μάτια ενός εγγενετής τυφλού, γιατί δεν μπόρεσε να αποτρέψει το θάνατο του στενού του φίλου που τον αγαπούσε. Ρωτάνε δηλαδή και πάλι, πού είναι η αγάπη, πού είναι η απόδειξη της αγάπης? Βλέπετε, μόνο το θαύμα θα εντυπωσίαζε. Αλλά αυτό που βλέπουν όλοι είναι ότι από την πρώτη στιγμή και μέχρι τώρα ο Χριστός είχε τον έλεγχο όλης αυτής της ιστορίας. Και ο Χριστός που δάκρυσε, αδελφοί, είναι επίσης ο Χριστός που δάκρυσε, είναι επίσης ο Χριστός που αποφάσισε να μην είναι εκεί εγκαίρος. Ο ίδιος Χριστός είναι. Και είναι ο ίδιος Χριστός που είπε, «Χαίρομαι που δεν ήμουν εκεί». Χαίρομαι. Ο Χριστός λοιπόν τους λέει να σύρουν το λίθο. Η Μάρθα διαμαρτυρήθηκε ότι ήταν 4 ημερών. Αλλά ο Χριστός της θύμισε ότι αυτό που της είχε πει, ότι αν πιστέψει θα δει τη δόξα του Θεού. Και ύστερα διαβάζουμε ότι ο Χριστός προσεύχεται μια προσευχή. Που εδώ τώρα, αδελφοί, αλλάζουν τα δεδομένα και της προσευχής. Ό,τι έχετε δει σε αυτή την περικοπή είναι παράδοξο. Τώρα θα έχουμε και μια πολύ παράδοξη προσευχή. Ακούστε τι λέει στο εδάφιο 41 η προσευχή του Χριστού. «Εσήκωσαν λοιπόν τον λίθωνο που έκειτο ο παθανών. Ο δε Ιησούς υψώσα στους οφθαλμούς άνω, είπε, Πάτερ, ευχαριστώσει ότι μου οίκουσας.
Και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις. Αλλά δια τον όχλον τον περιεστώτα είπον τούτο, δια να πιστεύσωσιν ότι σοι με απέστειλας. Εδώ έχουμε την προσευχή που δεν ήταν ανάγκη να γίνει. Έχετε δει πως είναι ένα τέλειο ζευγάρι? Κοιτιούνται στα μάτια και καταλαβαίνονται. Κάνει αυτός ένα νεύμα και εκείνη αντιλαμβάνεται αμέσως. Και το αντίστροφο. Η τέλεια σχέση. Διότι στο σπίτι σου δεν μιλάς για να σε καταλάβει ο άλλος, μιλάς επειδή σε καταλαβαίνει ο άλλος. Και ο Χριστός λέει στον Πατέρα, σου μιλάω και σου ζητάω χωρίς να είναι ανάγκη να σου μιλήσω και να σου ζητήσω. Διότι πριν έρθει ο λόγος στο στόμα μου, ξέρεις τι θα πω και ξέρεις ότι θα απαντήσεις θετικά, επειδή πάντα προσεύχομαι κατά το θέλημά σου. Είναι η προσευχή που δεν χρειάζεται να γίνει. Τότε γιατί να γίνει αυτή η προσευχή? Η απάντηση φαίνεται να είναι: η προσευχή γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Αλλά με την καλή έννοια. Γίνεται η προσευχή για να καταλάβει ο κόσμος που βλέπει γύρω ότι ο Υιός δεν κάνει τίποτα αν δεν βλέπει τον Πατέρα να κάνει το ίδιο. Ο Υιός ενεργεί σε πλήρη συνεργασία με τον Πατέρα και ο Υιός ήρθε στη γη για να μας φανερώσει την τέλεια σχέση του με τον Πατέρα. Ο Υιός και ο Πατέρας τα κάνουν όλα μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι. Τι είχε πει ο Χριστός? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Χριστός ήταν τόσο σίγουρος για την δική του Ανάσταση που δεν είχε γίνει ακόμα, ώστε μπορούσε να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Είμαι τώρα η Ανάσταση και η Ζωή. Και η δική του Ανάσταση, αδελφοί, ήταν ο πρώτος καρπός της Ανάστασης όλων μας. Και η Ανάσταση του Λαζάρου ήταν τα προεόρτια του πρώτου καρπού. Δείτε, εδάφιο 43. «Και ταύτα υπόν, με τα φωνής μεγάλης, εκράβγασε. Λάζαρε, ελθέ έξω. Και εξήλθεν ο τεθνικός, δεδεμένος τους πόδας και τα σχήρας με τα σάβανα, και το πρόσωπο αυτού ήτο περιδεδεμένο με σουδάριον, και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει». Ο Χριστός εκράβγασε με τα φωνής μεγάλης. Ως τι χαρακτήριζε το Χριστός από την αρχή και όλα στο Ευαγγελίο του Ιωάννη? Είναι ο Λόγος. Ο Λόγος. Και εδώ ο Λόγος εκράβγασε. Αυτός ο Λόγος ήταν, λέει, εν αρχή με τον Θεό και ήταν Θεός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέγεται «πάντα δι' αυτού εγένετο». Τα πάντα έγιναν μέσα από αυτόν. Όλη η δημιουργία έγινε διά του λόγου. Καθώς ο Θεός κήρυτε στο σκοτάδι και έλεγε «γεννηθεί το φως» και γινόταν φως. Και έλεγε στα ύδατα «μαζευτείτε από εκεί» και μαζευόντουσαν από εκεί. Σε αυτόν τον λόγο ήταν η ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Αυτός ο λόγος που δημιούργησε τα σύμπαντα ήταν εκεί μπροστά στο μνήμα, απευθυνόμενος σε έναν άνθρωπο που δεν είχε αυτιά να ακούσει και δεν είχε καρδιά να σκυρτήσει. Άρα αυτός ο λόγος του Θεού δεν είναι σαν τον λόγο τον δικό μας. Αυτός ο λόγος είναι δημιουργικός λόγος. Αυτός ο λόγος σε δημιουργεί ξανά. Σου δίνει καρδιά για να σκυρτήσει και σου δίνει αυτιά για να ακούσεις τον λόγο του. Σε κάνει νέο κτίσμα, σε αναγεννά για να ανταποκριθεί στο κάλεσμά του. Και σηκώνεται τώρα ένας Λάζαρος με νέα αυτιά, νέα καρδιά, νέος άνθρωπος, καινούριο κτίσμα,
έτοιμο να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Κυρίου του. Τώρα έχει αυτιά που ακούνε τον Θεό. Τώρα έχει καρδιά που πάλεται στους ρυθμούς της Βασιλείας του Θεού. Όλα αυτά τα έχει δημιουργήσει μέσα του ο Χριστός. Έτοιμος τώρα να ακούσει τη φωνή της αλήθειας. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Λύσατε Αυτόν και αφήσατε Αυτόν να υπάγει. Η αλήθεια τον ελευθέρωσε. Η Ανάσταση του Λαζάρου. Προεικόνηση της Ανάστασης όλων μας στο μέλλον. Ναι, ναι. Αλλά επίσης, εικόνα της πνευματικής Ανάστασης όλων μας στο παρόν. Ο Θεός μας αναγεννά, μας δίνει καρδιά σάρκινη αντί για την πέτρινη που είχαμε. Μας ανοίγει τα μάτια για να δούμε το φως το δικό Του. Μας δίνει τη ζωή Του για να ζήσουμε αιώνια. Ώστε σήμερα, φίλοι μου, υπάρχουν όντως ζωντανοί και νεκροί. Νεκροί είναι όσοι δεν είναι του Χριστού και ας είναι ζωντανοί. Ζωντανοί είναι όσοι είναι του Χριστού και ας είναι νεκροί. Αυτό το πιστέψαμε και γι' αυτό είδαμε τη δόξα του Θεού. Αμήν.